πιστεύω τώρα αρχίζουν οι τελικοί για μας. Θα σκοράρουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Οι Κροάτες πάθαν το Ισραήλ, είναι επισμωμένοι κι αυτοί. Έχουν κερδίσει την Ισπανία, έχουν χάσει από υποδέστερους αντιπάλους. Θα είναι μάτς που ίσως κρίνει και την τρίτη θέση και για μας σίγουρα θα είναι τελικό τελικό. Τότε που έχουμε παίξει στην Ελλάδα, αρχίζει, γίνει κάτι σε πιο ομαδική βάση, σε πιο συνολικό πλαίσιο για να αλλάξει το κατάσταση. Η προσωπικότητα υπάρχει, αλλά τέτοια δεν αρκεί μόνο για να εξελίξει. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να σκοράρουμε περισσότερο. Αυτό μας έπρεπε από το μέσα από δευτερία. Αυτό πιστεύω θα κάνουμε και αύριο στην προπόνηση μεταξύ μας. Ο Λάζαρος, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικό επιθετικό κομμάτι της ομάδας, πρέπει να τον βοηθήσουμε γιατί είναι ένας παίκτης που στηριζόμαστε στο σκορ του. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να πάρει την μπάλα και να πάρει κάποια καταστροφή και να βοηθήσει την ομάδα. Και φυσικά το τρέξιμο να εκμεταλλευτούμε λίγο παραπάνω την ταχύτητα των περιφερειακών του, πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να κρατήσουμε την άμυνα. Το γεγονός ότι η Ισπανία σκόρε 76 και με κάποιους με κάτι τεχνικές φινές και κάτι αλληλικά πάλι που έχουν βρει μήκονο, πιστεύω η άμυνα υπάρχει και όλοι το ξέρουμε. Αλλά όπως είπα και πριν, με 60 πόντους επίθεση είναι δύσκολο να κερδίσει μεγάλους αγώνες.